Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Παρά τις εντάσεις, τους ενδιασμούς και τους φόβους, ο Ισίδωρος θα καταφέρει να προσεγγίσει την Φανή. Η θετημνή τέρα της μικρής Αγγελικής θα ανοίξει το σπίτι της για τον Ισίδωρο παρά τις αντιδράσεις της Μαρίας και της Αντιγόνης. Η Αντιγόνη έχει ξεκαθαρίσει πως δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσει το παιδί της. Έχει υποσχεθεί στην Φανή πως θα μείνει μακριά από την κόρη της, καθώς δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες μιας μητέρας. Μόνο που ο Ισίδωρος έχει διαφορετική άποψη. Θέλει να γνωρίσει την εγγονή του και το καταφέρνει. Πλησιάζει την Φανή, η οποία δέχεται να του ανοίξει το σπιτικό της, με την προϋπόθεση να μην μάθει τίποτα η μικρή. Ο Ισίδωρος περνά πολύ χρόνο με την Φανή και την εγγονή του, δένεται με την συγκεκριμένη οικογένεια και βλέπει στα μάτια της Φανής την αγάπη που έχει δώσει σε αυτό το παιδί. Δείχνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένος μαζί της. Ο Ισίδωρος και η Φανή έρχονται πάρα πολύ κοντά, μάλιστα η νέα ηρωίδα της σειράς φαίνεται να συμπαθεί ιδιαίτερα τους Βρετακούς. Θα αναπτυχθεί κάποιο ερωτικό ειδήλιο ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες. Θα βρει ο Ισίδωρος τον μεγάλο του έρωτα στο πρόσωπο της Φανής Αναστασίου. Οι μεγάλες ανατροπές έρχονται και η Αντιγόνη βρίσκεται σε αναμένα κάρβουνα με αυτές τις εξελίξεις. Η Μαρία είναι στη μέση προσπαθώντας να διατηρήσει τις ισορροπίες. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.